Η μακρά νύχτα της δικτατορίας. 50 χρόνια από το στρατιωτικό πραξικόπημα της 21ης Απριλίου 1967. Αυτό ήταν το θέμα της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης Επικοινωνίας, κατά τη διάρκεια της οποίας προβλήθηκε σχετικό ντοκιμαντέρ παραγωγής της Γενικής Γραμματείας. Απαγορεύεται η κυκλοφορία εις τα ζωτούς της πόλεως, πάθης πίσεως των κυμάτων της Κωνσταντίνος. Χαιρετισμό απευθύνε ο Γενικός Γραμματέας Λευτέρης Κρέτσος. Η αξιόλογη έρευνα προϋποθέτει και ευρύτερη πρόσβαση σε πηγές, σε αρχαιακές πηγές. Και προς την κατεύθυνση αυτή, ας με επιτραπεί να δηλώσω ότι επιθυμούμε και εμείς ως Υπουργείο να συνεισφέρουμε σε μια εθνική αρχαιακή πολιτική, η οποία διακόπηκε με την κατάργηση και του ΙΟΜ και του ΕΟΑ λίγα χρόνια πριν. Πλέον είναι οργανωμένη και διαθέσιμη σχετική ενότητα του φωτογραφικού αρχείου της υπηρεσίας μας, σε μέγεθος που ξεπερνά τις 15.000 φωτογραφίες. Επίσης, αξίζει να επιθυμιστεί ότι η βιβλιοθήκη μας διαθέτει ένα μεγάλο αριθμό βιβλίων, εφημερίδων και πρωτότυπων εντύπων από τη συγκεκριμένη περίοδο. Τα υλικά αυτά αποτελούν μοναδικά τεκμήρια για την αναδίφιση της προπαγανδιστικής πρακτικής του καθεστώτος, καθώς δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η προπαγάνδα υπήρξε βασικό μέλημα της συγκεκριμένης υπηρεσίας κατά την περίοδο εκείνη. Την εκδήλωση συντόνισε η δημοσιογράφος Βάλια Καϊμάκη. Τα 50 χρόνια αυτά λοιπόν από την Χούντα των Συνταγματαρχών στη χώρα μας έρχονται σε μια συγκυρία που οι ακροδεξίες ιδέες όχι μόνο ανεβαίνουν δημοσκοπικά και εκλογικά σε ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά γίνονται κοινοτυπία. Η ομιλία του ομότιμου καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ηλία Νικολακόπουλου, είχε τίτλο «Πολιτικός κόσμος και δικτατορία». Ένα χρόνο πριν τη δικτατορία, την άνοιξη του 1966, αυτός που αναλαμβάνει να το θέσει σε δημόσιο διάλογο είναι ο Σάββας Κωνσταντόπουλος, με 4 διαλέξεις στο χείλη. Στις διαλέξεις αυτές παρίσταται το σύνολο σχεδόν της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΕΡΕ, ακόμα και ο Παναγιώτης Κανελόπουλος, για να συγχαρούν τον Σάββατο Κωνσταντόπουλο για την εμπεριστατωμένη ανάλυση την οποία προχωράει. Η οποία, κατά τη γνώμη μου, συμπυκνώνεται σε μία φράση που έτσι, μου αρέσει να την παραλαμβάνω, ότι αν η κάλπη προσλάβει τη μορφή της λεμιτόμου, δεν υπάρχει άλλη έξοδος από τη δικτατορία. Ο κύριος Βαγγέλης Καραμανολάκης μίλησε για τις αντιστασιακές οργανώσεις και τον αντιδικτατορικό αγώνα. Είμαστε σε μια χώρα που είναι συνυφασμένη με τη δημοκρατία. Περίπου 22 χρόνια μετά το τέλος του πολέμου. Και βέβαια δεν είναι τυχαίο ότι ένα από τα συνθήματα που θα ακουστούν πάρα πολύ είναι το «Ποτέ πια φασισμός» στο πλαίσιο του αντιδικτατορικού αγώνα. Άρα θέλω να πω ότι η ίδια η Χούντα αποτελεί ένα γεγονός το οποίο κινητοποιεί την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη. Τι έχει αυτό ως αποτέλεσμα? Μια πολύ μεγάλη κυκλοφορία εντύπων στο εξωτερικό, είτε από συλλόγους Ελλήνων φοιτητών, μεταναστών κλπ, πολιτικά κόμματα, θα τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά, αλλά βέβαια και από οργανώσεις που δημιουργούνται σε χώρες όπως η Γαλλία ή η Γερμανία, οργανώσεις συνήθως μεικτές από Έλληνες και Ευρωπαίους που θέλουν να υποστηρίξουν την Ελλάδα. Ο οικονομικός ιστορικός κ. Αλέξης Φραγκιάδης μίλησε για την οικονομική ανάπτυξη στη δικτατορία και το παραγωγικό αδιέξοδο της περίοδου 1967-1974. Η επιβολή της δικτατορίας συνοδεύτηκε από τη διατήρηση των προηγούμενων υψηλών ρυθμών οικονομικής μεγέθυνσης. Είναι επίσης πολύ πιθανό η βελτίωση του εισοδήματος, παρόλο που ήταν γρήγορη από τις αρχές της δεκαετίας του 60, να έγινε αισθητή ιδίως στην Ήπεθρο μετά το 1968. Στην εμπέδωση αυτής της αίσθησης συνετέλεσε και η διαγραφή των αγροτικών χρεών το Μάρτιο του 1968, που είχε άλλωστε ακριβώς αυτό το στόχο, να εξασφαλίσει μαζική συνένεση για το δικτατορικό καθεστώς. Στη συνέχεια όμως η νομισματική κρίση του δολαρίου το 1971 και η πρώτη πετρελαϊκή κρίση τον Οκτώβριο του 1973 οδήγησαν σε έντονο πληθωρισμό και εν τέλει σε οικονομικό χάος. Το 1974, σε συνδυασμό με τα τεράστια πολιτικά προβλήματα και τα προβλήματα εξωτερικών σχέσεων που είχαν στο μεταξύ ανακύψει, σημειώθηκε βαθιά ύφεση. Το κατακεφαλήν εισόδημα μειώθηκε κατά 7 ολόκληρες ποσοστιαίες μονάδες.
Η αποτυχία των ερασιτεχνικών χειρισμών της Χούντα στο πεδίο της οικονομίας συνέβαλαν και αυτοί σημαντικά στην κατάρρευσή της. Η αναπληρώτρια καθηγήτρια ιστορίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο Δέσποινα Παπαδημητρίου εστίασε την ομιλία της στην ιδεολογία της 21ης Απριλίου, σημειώνοντας ότι εκτός από τον αντικομουνισμό, ιδιαίτερη και μεγαλύτερη έμφαση δόθηκε στην καταγγελία της φαυλοκρατίας την περίοδο πριν από τη δικτατορία. Η τομή την οποία επιχειρούν να επιβάλλουν στο πολιτικό τους λόγο Απριλιανοί ήταν εκείνη μεταξύ παλαιού και νέου. Στο πολιτικό πεδίο, το περιεχόμενο του εσωτερικού εχθρού μετατοπίστηκε από τους κομμουνιστές στους εχθρούς του καθεστώτος. Άλλωστε, οι εχθροί του καθεστώτος μπορούσαν να εντοπιστούν σε διάφορα σημεία του πολιτικού φάσματος. Η κατάρρευση της ιστορίας, το λόγο του Παπαδόπουλου, συνδέεται κατά λογική αναγκαιότητα με την απελευθέρωση των ανθρώπων από τον κακό εαυτό τους. Η ιστορία εμφανίζεται έτσι να διαφθείρει τους ανθρώπους και να εκφυλίζει τη δημοκρατία. Μην ασχολείστε με το παρελθόν, έλεγε. Ρίψατε το παραπέτασμα πίσω σας και ατενίσατε το μέλλον. Η λύθη είναι μέθοδος αναδημιουργίας, είναι μέθοδος εξυγιάνσεως.